Φίλες και φίλοι, χαίρετε! Ένα έκτακτο βίντεο, στο οποίο θέλω να σας εξηγήσω την απόφαση που έχω πάρει τους τελευταίους μήνες, να μην εμφανιστώ ξανά στην τηλεόραση. Είναι αρχή της νέας τηλεοπτικής σεζόν και ήδη έχουν αρχίσει οι προσκλήσεις για να συμμετέχω σκαλεσμένες εκπομπές. Και δεν αποδέχομαι τις προσκλήσεις. Η τελευταία πρόσκληση ήρθε από την αγαπημένη φίλη τη Χριστιανά την Αριστοτέλους, στον Αλφα Κύπρου, η οποία κάθε χρονιά με φιλοξενεί ως καλεσμένη στην εκπομπή τη και μάλιστα κατά την περίοδο της πανδημίας και του, του εγκλισμού της καραντίνας είχα εμφανιστεί αρκετέ φορέ στην εκπομπή τη. Με προσκάλεσε λοιπόν η Χριστιανά για μία συνέντευξη, της το είπα και στο τηλέφωνο, Φτιάχνω και αυτό το βίντεο και για εσά να το γνωρίζετε που είστε φίλοι εδώ στο κανάλι, αλλά για να ξεκαθαρίσω δημοσίως τους λόγους για τους οποίους έχω αποφασίσει να σταματήσω να συμμετέχω σε τηλεοπτικές εκπομπές από εδώ και πέρα. Καταρχάς, στην τηλεόραση βγαίνω από το 1997, από το τέλος του 1997, όταν επέστρεψα από τις σπουδές μου στη Θεσσαλονίκη στην Κύπρο και είχα αρχίσει τότε να εμφανίζομαι ω ψυχολόγος σε καθημερινή τηλεοπτική εκπομπή στο κανάλι «Ομέγα». Που ήταν τοπικό κανάλι στην Πάφο, το οποίο δυστυχώ έχει κλείσει. Μετά στη συνέχεια εμφανιζόμουν και στο TV Πάφο, το οποίο επίση ήταν ένα ιδιωτικό τηλεοπτικό κανάλι στην Πάφο, το οποίο έκλεισε. Το 2003 μετακόμισα στη Λευκοσία. Το 2005 άρχισα να εμφανίζομαι στο πρωινό της τηλεόρασης του Αντένα. Το 2006 ήμουνα στο Σίγμα σε μια μεσημεριανή εκπομπή, το 2005 με 2006, εκείνη την τηλεοπτική χρονιά. Το 2007 μεταπίδησα στο ΡΙΚ, ήμουνα ψυχολόγος στο πρωινό του ΡΙΚ και σε διάφορες άλλες εκπομπές. Έχω εμφανιστεί σε όλα τα κυπριακά τηλεοπτικά κανάλια. Το 2013 με 2014 είχα την πρώτη δική μου τηλεοπτική εκπομπή στο κανάλι Capital, που είναι ένα ιδιωτικό κανάλι τοπικό, στήλε μεσό, το οποίο υπάρχει το, 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 το Capital. Ευτυχώς δεν έχει κλείσει όπως έχουν κλείσει τα δύο παφήτικά κανάλια μου εμπιστεύτηκαν εκεί η Στέφανη Φλωρίδου και ο Αχιλέα, μου εμπιστεύτηκαν δική μου, την πρώτη δική μου εκπομπή με τίτλο Πε στα Θέκλα, η οποία είχε πάει, πάει πάρα πολύ καλά. Το 2015 ξεκίνησα να συνεργάζομαι με τον πολύ αγαπημένο φίλο τον Ανδρέα του Δημητρόπουλο στο πρωτοσέλιδο που είχαμε το ένθετο μα κάθε Πέμπτη πρωί. Το 2018 άρχισαν να εμφανίζομαι και σε ελληνικέ εκπομπέ και στην εκπομπή τη Ελένη Μενεγάκη, αργότερα στην εκπομπή τη Ζήνα τον Μάρτιο του 2018 απέκτησα δική μου εκπομπή στο κανάλι Σίγμα με τίτλο Θέκλα. Μιλάμε ανοιχτά, η οποία διήρκησε για δύο σεζόν, δύο τηλεοπτικέ σεζόν. Και πέρσι, τον Αύγουστο του 2019, αποφάσισα συνειδητά να σταματήσω να παρουσιάζω καθημερινή τηλεοπτική εκπομπή. Όλε οι εκπομπέ. Από την, όλα τα επεισόδια από την εκπομπή Θέκλα Μιλάμε Ανοιχτά μπορείτε να τα βρείτε εδώ στο κανάλι μου στο YouTube όπως επίσης και όλες τις εκπομπές από την εκπομπή τα Θέκλα που ήταν στο Capital, όπως επίσης και όλες τις παρουσιάσεις που είχα τις συμμετοχές που είχα σε τηλεοπτικές εκπομπές τα τελευταία χρόνια μπορείτε να τα βρείτε στο κανάλι μου εδώ πέρα. Πέρσι, τον Αύγουστο του 2019, πήρα την απόφαση να μην συνεχίσω με την αρχισενταξία και παρουσίαση καθημερινής τηλεοπτικής εκπομπής για λόγους που είχαν να κάνουν ξεκάθαρα με το πρόγραμμά μου, με το χρόνο μου και με το γεγονός ότι ήθελα να εστιαστώ περισσότερο στο διαδίκτυο, στο κανάλι μου, εδώ στο YouTube. Ζούμε στην εποχή που το διαδίκτυο είναι στις δόξες του. Πιστεύω ότι ακόμη και αν παρουσιάζεται κάποιος σε μια τηλεοπτική εκπομπή η οποία εκπέμπει κανονικά στην ελεύθερη τηλεόραση, πολύ περισσότερο κόσμο θα τον δει, θα παρακολουθήσει αυτά που έχει να πει μέσα από το διαδίκτυο λόγω των ρυθμών τη ζωή. Και ο λόγο για τον οποίο αποφάσισα να μην εμφανίζουμε σε τηλεοπτικές εκπομπές είναι πάρα πολύ απλός. Έχει να κάνει με τη διαχείριση του χρόνου. Έχω το δικό μου κανάλι εδώ στο YouTube που αυτή τη στιγμή μου φτιάχνω αυτό το βίντεο. Έχει πάνω από 46.000 συνδρομητέ και πάνω από 17 εκατομμύρια θεάσει. Πάμε πάρα πολύ καλά. σω είμαστε ένα από τα πιο δυνατά, αν όχι το πιο δυνατό, κανάλι ψυχολογία ελληνόφωνο σε Ελλάδα και Κύπρο. Και επίση είμαι συγγραφέα. Γράφω βιβλία. Το 2017, ε, κυκλοφόρησε το πρώτο μου βιβλίο από τις εκδόσεις ψυχογιός στην Αθήνα. Ήταν ένα όνειρο ζωής αυτό, το οποίο το προγραμμάτιζα από τον καιρό που ήμουν φοιτήτρια. Ότι κάπου γύρω στα 40 θα έγραφα ένα βιβλίο το οποίο θα εκδιδόταν από το συγκεκριμένο εκδοτικό οίκο. Δεν ξέρω γιατί μου άρεσε το όνομα, μου άρεσε το brand, μου αρέσει το γεγονός ότι ο ψυχογιός είναι ένας εκδοτικός οίκος που μπορεί πολύ εύκολα να στείλει βιβλία παντού δούλεψα σκληρά για αυτό μου το όνειρο. Τα δύο πρώτα μου βιβλία τα έγραψα το ένα το 2005, το πρώτο η ανατομία μιας γυναίκας, το οποίο ε, κυκλοφόρησε το 2005 από ένα κυπριακό εκδοτικό οίκο, ο οποίος δεν υπάρχει πλέον αυτό ο οίκος. Το δεύτερο μου βιβλίο και οι άνδρες έχουν ψυχή, οι δυνάμεις και οι δυναμίες του ισχυρού φίλου το έγραψα το 2011, το οποίο επίσης κυκλοφόρησε από έναν άλλο κυπριακό εκδοτικό οίκο που δεν υπάρχει τώρα. Αυτά τα δύο πρώτα βιβλία μου μπορείτε να τα βρείτε δωρεάν σε μοφ... μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου Flipbook να τα διαβάσετε στην ιστοσελίδα μου θέκλαπετρίδων.com. Όταν πάτε στην ιστοσελίδα μου, εκεί που, είναι, εκεί που λέει στην μπάρα εκδόσει, αν δείτε στι υποκατηγορίε, υπάρχει μια υποκατηγορία με τον τίτλο Ελεκτρονικέ εκδόσει, που μπορείτε να βρείτε και τα δυο μου πρώτα βιβλία και την Ανατομία μια γυναίκα και το Και οι άντρε έχουν ψυχή, να τα διαβάσετε διαδικτυακά δωρεάν. Λοιπόν, το 2017 έγινε ίσως η μεγαλύτερη εξέλιξη στην καριέρα μου και ένα από τα μεγαλύτερα μου όνειρα έγινε πραγματικότητα. Να εκδοθεί δικό μου βιβλίο από μεγάλο ελληνικό οίκο, τον ψυχογιό. Ακολούθησε το 2018 η κυκλοφορία του δεύτερου μου βιβλίου από τον εκδοτικό οίκο ψυχογιός. Τα έχω εδώ τα βιβλία, Θα σας τα δείξω. Το πρώτο βιβλίο που κυκλοφόρησε το 2017 είναι το βιβλίο «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά». Το δεύτερο βιβλίο που κυκλοφόρησε το 2018 είναι το «Να μείνω ένα φύγω» και το τρίτο που κυκλοφόρησε το 2019 είναι το βιβλίο «Ψυχολογικός πόλεμος». Πέντε βιβλία έχω γράψει στο σύνολο, αυτά είναι τα πρώτα δύο, τα οποία τώρα δεν μπορεί κάποιο να τα βρει σε έντυπη μορφή. Μπορεί να τα βρει όμω ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα με αυτό είναι το βιβλίο που έγραψα το 2005. Αυτό είναι το βιβλίο που έγραψα το 2011. Αυτά τα δύο βιβλία, όποιο είναι στην εφαρμογή συμμετοχή στο κανάλι μου, μπορεί να τα ακούσει σε βίντεο που τα διαβάζω. Τώρα, αυτή την περίοδο, γράφω το επόμενο μου βιβλίο, το έκτο βιβλίο στη σειρά, δηλαδή και το τέταρτο που θα εκδοθεί με τη βοήθεια του Θεού από τι εκδόσει ψυχογειώσει το οποίο έχει να κάνει με τον έρωτα και ο πιο πιθανός τίτλος είναι «Έρωτας αυτός ο αδιάγνωστος». Λοιπόν, η μεγαλύτερη εξέλιξη στην καριέρα μου και το μεγαλύτερο μου όνειρο που έγινε πραγματικότητα ήταν να εκδοθούν τα βιβλία μου από ένα μεγάλο εκδοτικό οίκο όπως το ψυχογιό. Και πάντοτε είχα όνειρο να γίνω επαγγελματία συγγραφέα, δηλαδή το επάγγελμα μου να έχει να κάνει με τη συγγραφή. Αυτή την περίοδο είμαι συγγραφέα, αλλά είμαι και YouTuber. Δεν το είχα όνειρο να γίνω YouTuber, αλλά τώρα το έχω αποκτήσει. <laughs> Σε αυτό με έχει βοηθήσει πάρα πολύ η τηλεόραση. Γιατί το κανάλι στο YouTube αρχικά το άνοιξα το 2011 και ανέβαζα δηλά-διλά βιντεάκια από τα οποία τα οποία έπαιρνα από εκπομπέ τηλεοπτικέ, τι οποίε συμμετείχα ω καλεσμένη, ω ψυχολόγο. Μετά ανέβαζα και τα βιντεάκια από τι δικέ μου εκπομπέ. Και εδώ στο κανάλι μου στο YouTube, στο κανάλι μα στο YouTube, δημιουργήθηκε μια πολύ όμορφη διαδικτυακή κοινότητα από ανθρώπου οι οποίοι αγαπ... αγαπούν την ψυχολογία, αγαπούν τον εαυτό του, αγαπούν την ψυχοεκπαίδευση και επικοινωνούμε καθημερινά μέσα από τα σχόλια, μέσα από τι αναρτήσει, τα βίντεο, τα live που κάνουμε Κάθε Σαββατοκύριακο, είτε Παρασκευή βράδυ, είτε Σάββατο βράδυ, θα κάνουμε live στο κανάλι κλπ. Δεν θέλω να ξαναπώ στην Κυπριακή τηλεόραση γιατί απλούστατα δεν έχω το χρόνο. Προτιμώ το χρόνο μου να τον ε, χρησιμοποιήσω στη συγγραφή και στην παραγωγή των βίντεο αυτό, αυτών, των vlogs, vlog σημαίνει video blog, δηλαδή ανάρτηση με βίντεο, τα οποία ανεβαίνουν καθημερινά στο κανάλι, τουλάχιστον ένα βίντεο στις 8 το βράδυ ανεβαίνει, κάποιες μέρες ανεβαίνουν και άλλα βίντεο, μπορεί ανεβεί και ένα στις 11 το πρωί για παράδειγμα, γιατί μέσα από αυτά τα βίντεο νιώθω ότι είμαι πιο χρήσιμη στους ανθρώπους παρά με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Το να πάω εγώ τώρα στην τηλεόραση σημαίνει ότι θα ξεκινήσω από το χωριό, θα οδηγήσω τουλάχιστον 40 λεπτά, θα πρέπει να πάω και μια ώρα πιο νωρίς για να προετοιμαστώ για να βγω στην τηλεόραση. Με βλέπετε τώρα με ένα κραγιόν μόνο. Στην τηλεόραση δεν μπορεί να βγει με ένα κραγιόν μόνο. Στην τηλεόραση πρέπει να χτενιστεί, να βαφτεί. Με, με, το μαλλί, με βλέπετε με το μαλλί άγριο στυλ, <laughs> jungle style, στυλ ζούγκλα. Και, και με ένα, κραγιόν μόνο, τίποτα άλλο, χωρί μακιγιάζ. Εντάξει, έχω εδώ το επαγγελματικό μου μικρόφωνο για να ακούω με καλά, αλλά μέχρι εκεί τίποτα περισσότερο. Δηλαδή, πολύ πιο εύκολα κάθομαι και ετοιμάζω εδώ ένα βίντεο διάρκεια 10 λεπτών. Για παράδειγμα, 15 λεπτά θα μου πάρει να φτιάξω ένα βίντεο 10 λεπτών. Το να εμφανιστώ όμω στην τηλεόραση για 10 λεπτά, για 15 λεπτά, για 20 λεπτά. Θα μου πάρει τρει με τέσσερι ώρε. Και μάλιστα όταν εμφανιζόμουν στην Ελλάδα μου έπαιρνε δυο με τρει μέρε γιατί έπρεπε να ταξιδέψω στην Αθήνα, να διανυχτερεύσω στην Αθήνα και συνήθω ήμουνα α, και τη μια μέρα και την επόμενη στην εκπομπή. Και σήμαινε μεγάλη διαδικασία. Δεν υποτιμώ την τηλεόραση, ούτε την Κυπριακή τηλεόραση, ούτε την Ελληνική τηλεόραση. Αντιθέτω, εκτιμώ την τηλεόραση και ευγνωμονώ την τηλεόραση γιατί η τηλεόραση μου έχει δώσει φωνή. Η τηλεόραση μου έχει μάθει όλα όσα γνωρίζω σε σχέση με τα βίντεο που ανεβάζω τώρα στο YouTube. Λόγω των τακτικών μου εμφανίσεων ως ψυχολόγος σε διάφορες εκπομπές στην Κυπριακή τηλεόραση και μετέπειτα και στην Ελληνική τηλεόραση έχω διαβάσει πολλά πράγματα, έχω ενημερωθεί για πολλά πράγματα που έχουν σχέση με τη ψυχολογία, τις ανθρώπινες σχέσεις, έχει βοηθηθεί η σκέψη μου να στοιχειοθετηθεί. Δηλαδή με έχει πλάσει η τηλεόραση, και χρωστάω πάρα πολύ από τη δημόσια δράση και εικόνα που έχω σήμερα, τον brand που έχω ως άνθρωπος, ως Θέκλα Πετρίδου, ψυχολόγος, συγγραφέας και youtuber, το χρωστώ στην τηλεόραση. Άρα σε καμία περίπτωση δεν σνομπάρω την τηλεόραση, ούτε την ελληνική, ούτε την κυπριακή τηλεόραση. Στα 45 μου όμως, έχω πάρει την απόφαση να εστιαστώ στην παραγωγή βίντεο τα οποία να ανα, αναδημοσιεύονται σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες, όπως είναι το YouTube. Ίσως στο μέλλον να συνεργαστώ και με κάποια άλλη διαδικτυακή πλατφόρμα, θα το ήθελα. Είναι ένα όνειρο που έχω στη ζωή μου αυτό το πράγμα και νομίζω ότι άμα έχουμε όνειρα και δουλεύουμε σκληρά για αυτά και εστιαζόμαστε ακριβώς στο στόχο μας, μπορούμε να το καταφέρουμε. Θα το μάθετε στο μέλλον όταν θα το όνειρο μου ποιο θα είναι. Είμαι εδώ, είμαι στο YouTube, ψάξτε με, Θέκλα Πετρίδου, άμα βάλετε το όνομά μου στο YouTube, βγαίνει το κανάλι μου, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου, πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις και παρακολουθείτε αν θέλετε τα βίντεο που έχω στο κανάλι μου, αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 1700 βίντεο και συνεχώς ανεβαίνει νέο υλικό. Δημιουργούμε νέο υλικό, στέλνω την αγάπη μου σε όλου του φίλου που με έχουν γνωρίσει μέσα από την τηλεόραση. Προ το παρόν έχω αποφασίσει ότι δεν θα συμμετέχω στι εκπομπέ, δεν ξέρω αν στο μέλλον θα χρειαστεί να κάνω κάποια συνέντευξη. Προ το παρόν όμω είμαι εδώ, είμαι στο χωριό, είμαι στη συγγραφή. Βρίσκομαι σε πολύ καλό δρόμο για τη συγγραφή του επόμενου βιβλίου, διότι έχω γράψει πάνω από 65.000 λέξει. Αυτό το βιβλίο θα είναι μεγαλύτερο από τα προηγούμενα γιατί το θέμα του έρωτα είναι ανεξάντλητο. Σας προσκαλώ όλους να έρθετε στο κανάλι μου στο YouTube, να κάνετε εγγραφή που είναι δωρεάν στο κανάλι, να συμμετέχετε μέσω των σχολείων στη μεγάλη αγαπητική ψυχοεκπαιδευτική κοινότητα που έχουμε δημιουργήσει εδώ στο YouTube. Δεν, ε, δεν υποτιμώ την τηλεόραση, δεν την, δεν την απορρίπτω, την αγαπώ την τηλεόραση, με έχει βοηθήσει πάρα πολύ η τηλεόραση, όμως αγαπημένη μου τηλεόραση θα χωρίσουμε τώρα. Θα πάρουμε ένα φιλικό βελούδινο διαζύγιο. Και εδώ είμαι. Σας αγαπώ πάρα πολύ και εύχομαι να έχουμε μια καλή τηλεοπτική χρονιά και εδώ στο κανάλι μας στο YouTube και όλες οι τηλεοπτικές εκπομπές όπου και αν παρουσιάζονται, όπου και γίνονται να τα πάνε πολύ καλά. Φιλιά, σας αγαπώ. Με όλη μου την αγάπη να βρω τώρα και το ποντίκι να κλείσω το βίντεο. Γεια!